Η ευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση βρίσκει την Ελλάδα ευάλωτη λόγω τη καταστροφική πολιτική τη κυβέρνηση Μιζοτάκη, που προχώρησε σε ιδιωτικοποίηση δικτύων και τη ΔΕΗ, σε βίαιη απολιγνητοποίηση και εσχροκέρδια σε ρεύμα και αέριο εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Εσχροκέρδια που επιδοτεί. Όσα ψέματα και να λέει η κυβέρνηση, οι καταναλωτέ βλέπουν την πραγματικότητα στου λογαριασμού του. Η ενεργειακή ανεπάρκεια οδηγεί πλέον σε νέα ακρίβεια και σε λουκέτα στα μαγαζιά και η ενεργειακή φτώχεια πολλαπλασιάζεται με ευθύνη τη κυβέρνηση. Γιατί δεν επιστρέφει στου καταναλωτέ τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη στο ρεύμα, ούτε ένα ευρώ δεν έχει φορολογηθεί ακόμα. Πότε θα φορολογήσει τα 330 εκατομμύρια ευρώ κέρδη τη δημόσια επιχείρηση εμπορία φυσικού αερίου το 2021, δεκαπλάσια από αυτά του 20. Γιατί δημιούργησε νέα προκλητικά υπερκέρδη στην προμήθεια ρεύματο, μετά τη δίθεν αναστολή τη ρήτρα αναπροσαρμογή, που ξεπερνούν τα 500 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το μήνα Σεπτέμβριο. Πότε θα επιβάλλει ένα δίκαιο φόρο στα άδικα κέρδη σε περίοδο κρίση σε ρεύμα, φυσικό αέριο και καύσιμα. Πότε θα προστατεύσει του ευάλωτου καταναλωτέ που κινδενεύουν από ρευματοκοπέ εφόσον πολλαπλασιάζονται οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προτευτική Συμμαχία θέτει σε προτεραιότητα την πρόσβαση πολιτών και παραγωγικών φορέων στο αγαθό τη ενέργεια. Κάτι που μπορεί να εξασφαλίσει μόνο ο ισχυρό δημόσιο έλεγχο.